όνειρο δεν του στοιχίζει ακριβά και μέχρι τη στιγμή της κλήρωσης των τυχερών αριθμών του Τζόκερ, κανείς δεν μπορεί να του στερήσει το δικαίωμα να ονειρεύονται πως η τύχη θα τους χαμογελάσει. Άνθρωποι όλων των ηλικιών σπέβδουν από το πρωί στα πρακτορία του ΟΠΑΠ με το βλέμμα στο ποσό των 11.800.000 ευρώ που κληρώνεται στις 9.30 το βράδυ. Είναι πολλά λεφτά. Είναι ένα δέλεαρ. Ένα δέλεαρ μεγάλο. Έρχονται άνθρωποι όλων των ηλικιών και παίζουν δελτία. Όλων των ηλικιών. Τώρα έχει πολύ παραπάνω κίνηση. Ελπίζουμε κάπως να βρεθεί ο νικητής. Όλοι ελπίζουμε, όλοι παίζουμε. Εντάξει. Έχετε κερδίσει ποτέ έτσι κάποιο σημαντικό ποσό? Στο Τζόκερ ναι. Και στο Λαχείο κερδίσει. Αυτά. Οπότε ελπίζετε στα περισσότερα? Εννοείται. 1.000.000 τουλάχιστον. Τι θα τα κάνετε, ας πούμε, να τα κερδίσετε? Να βοηθήσουμε κόσμο. Αυτό μόνο. Ένας ή περισσότεροι υπερτυχεροί ίσως δουν τη ζωή τους να αλλάζει. Διαφορετικά, το νέο jackpot θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο τα κέρδη στην επόμενη κλήρωση. Πώς δεν έπαιξα? 30 ευρώ έπαιξα και πήρα 3 ευρώ. Αυτά τα πάρουν πάλι, μαντάμ. Το θέμα είναι να τα παίρνει και κάποιος και να μαθαίνουμε ποιος τα παίρνει, γιατί είναι όλα λίγο στο σκοτάδι. Συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι, άνθρωποι των χαμηλών και μεσαίων οικονομικά στρωμάτων που στενάζουν υπό το βάρος της ακρίβειας και των δυσκολιών θέλησαν να δοκιμάσουν την τύχη τους, ελπίζοντας ακόμη και στα ελάχιστα κέρδη.